Συνελληνές μου, αδέρφια μου, πολεμιστές μου, το καθεστώς δεν έχει τι άλλο να κάνει με σένα. Έχει δεχτεί τα πάντα. Έχει αποδεχτεί τον παγκόσμιο πλούτο, τα παγκόσμια ταμεία, τους ισολογισμούς, τους υπογράφει, τους περνάει στη Βουλή, από εκεί παίρνει χρήματα και με εντολή των επικυρίαρχων και των ιδιωτικών τραπεζών της ιδιωτικής τράπεζας της Ελλάδος και όλων των ιδιωτικών οργανισμών και της ιδιωτικής εταιρείας Ελληνική Δημοκρατία που ορίζουν οι επικυρίαρχοι, δεν έχουν, τα έχουν αποδεχτεί όλα. Τα 600 τα έχουν αποδεχτεί με δεύτερη απόφαση. Τις μετοχές της Ανατολής που κλέβουν, που έκλεψαν, που κλέβουν ακόμα και σήμερα, γιατί έχω πει ότι η τράπεζα της Ανατολής είναι ανοιχτή με το κωδικό όνομα Ορφέας μέσα στην τράπεζα την Εθνική. Η τράπεζα της Ελλάδος ανήκει στην Εθνική Τράπεζα και δει στην τράπεζα Ανατολής με το κωδικό όνομα Ορφέας. Δεν έχουν τίποτα. Πρέπει να καταλάβεις ότι το καθεστώς όσο το αφήνεις και του επιτρέπεις να το αφήνεις και δεν ενώνεσαι και δεν οργανώνεσαι γρήγορα, να οργανωθούν γρήγορα τα γραφεία, να βάλεις συνέλληνες να ανοίξουν γραφεία, να καταλάβουν τα καταστατικά, το στόχο, το σκοπό της ίδιας σου της ύπαρξης, τόσο το καθεστώς θα σκέφτεται πώς θα σου σπάει γραφεία και θα σε γκρεμίσει. Μην δίνετε χρόνο στο καθεστώς να σκεφτεί. Δεν έχει το καθεστώς να σου κάνει τίποτε άλλο πέραν κακό και που του αφήνεται χρόνο να σκεφτεί τι ακριβώς θα σου κάνει. Όσο του αφήνουμε χρόνο, ο χρόνος δουλεύει εις βάρος μας. Αυτούς, όσο εμείς κάνουμε πιο σύντομα να κλείσουμε το χρονικό κενό, το καθεστώς δεν θα έχει τι να κάνει. Δεν έχει τι να κάνει το καθεστώς. Απόφαση, σούγαλε. Και άλλη απόφαση, σούγαλε. Καλή. Και την Ανατολή, στα δίκασε. Τα παγκόσμια ταμεία εκεί είναι. Τα έχει πάει στον Άριο Πάγο, έχει στείλει εξώδικα στον Άριο Πάγο, έχουμε στείλει στους πολιτικούς, έχουμε στείλει τα πάντα. Πρέπει να καταλάβετε όλοι και να θυμηθείτε και παλαιότερα έγγραφα. Οπότε να κρατάτε αρχείο. Όλα τα γραφεία να κρατάτε αρχεία με τα έγγραφα και όλες οι περιφέρειες. Μην τα αφήνετε τα έγγραφα έτσι. Είναι χιλιάδες τα έγγραφα και οι αποδείξεις που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και κάποια στιγμή χάνονται. Πρέπει να τα κρατάτε, να τα τυπώνετε, να τα έχετε αρχείο. Θυμάμαι τότε που πήγε η επιμελήτρια στον Αλέξη τον Τσίπρα ως ΣΥΡΙΖΑ τότε, που δεν ήταν κυβέρνηση, ήταν αντιπολίτευση. Και τότε επί Παπαδάκη δικηγόρου πήγε εξώδικο στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Πριν ακόμα γίνει κυβέρνηση, ο Αλέξης ο Τσίπρας και η κυβέρνηση σημερινή γνωρίζει πριν γίνει κυβέρνηση για τα 600 και για τα παγκοσμία ταμεία. Και δηλώνει στην επιμελήτρια ο Αλέξης ο Τσίπρας: δεν μπορεί κανένας να κουμπίσει το σώρο. Μα γιατί, του λέει η κυρία Τσίπρα. Ορίστε, αφού ο άνθρωπος τα δίνει ως δάνειο άτοκο για την Ελλάδα, πάρτε τα και μια χαρά. Όποιος ακουμπήσει το σώρο θα κάνει τεράστιο το σώρο. Εσείς νομίζετε ότι θα γίνει ήρωας πρωθυπουργός? Θα κάνει τόσο τεράστιο το σώρο ώστε κανένα καθεστώς δεν θα μπορεί να κάτσει απέναντί του. Αυτά είναι τα λόγια του Αλέξη του Τσίπρα στην επιμελήτρια τότε που του επέδωσε το εξώδικο για τα 600 και για τα παγκόσμια ταμεία. Όλοι είναι ενημερωμένοι. Όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν από Παπανδρέου και εντεύθεν είναι ενημερωμένες για τα πάντα. Δεν είναι τώρα και ανακαλύψαν τον τροχό. Είναι όλοι ενημερωμένοι. Είναι όχι με ένα έγγραφο. Είναι όλοι οι Βουλοί ενημερωμένοι. Επί Σαμαρά, επί οικουμενικής κυβέρνησης. Είναι πολλά τα χρόνια. Και έχουν ενημερωθεί όλοι. Όλα τα έγγραφα. Οι απαντήσεις σου έχουν δώσει. Σου απάντησε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Στουρνάρας. Σου απάντησε ο τότε Στουρνάρας Υπουργός Οικονομικών. Σου απάντησε ο Πρόεδρος της Βουλής. Έχεις απαντήσεις σου, έχεις τα πάντα. Δεν αντιλαμβάνομαι τι περιμένεις. Το καθεστώς περιμένει. Και όσο εσύ καθυστερείς, που βλέπεις να τρώγεσαι μεταξύ σου, μεταξύ σας, και ενδεχομένως να μην αντιλαμβάνεστε. Γιατί έχετε ιδέες, γιατί έχετε απόψεις, γιατί έχετε γνώμη και γνώση και δεν ξέρω τι από όλα αυτά έχετε και τελικά δεν έχετε τίποτα και είναι όλα μπροστά στα μάτια σας αλλά δεν τα βλέπει κανένας ή τουλάχιστον δεν τα βλέπει με τα μάτια που πρέπει ή από τη θέση που πρέπει. Όσο εσείς καθυστερείτε, το καθεστώς θα βρίσκει τρόπους να μας λιώνει σιγά σιγά έναν έναν, με χιλιάδες τρόπους. Βάζοντας πρακτόρους, φτιάχνοντας προδότες, να ξέρετε ότι ο προδότες είναι ένας, αλλά έχει αρκετούς συνεργάτες. Ή δύο, αλλά έχουν πολλούς συνεργάτες. Και βεβαίως ο προδότης είναι παντού. Έτσι ο συνεργάτης γίνεται προδότης του προδότη. Και συνεχίζεται.
Άρα λοιπόν ο χρόνος που έχετε σπαταλήσει, γιατί έχετε σπαταλήσει μέσα σε αυτά τα χρόνια, θα έπρεπε σήμερα να είστε όλοι στις επάρξεις, να είστε όλοι στις δράσεις και να δημιουργήσετε τις ομάδες σας και τους ανθρώπους που θα είναι οι δράσεις να γίνονται σε όλη την Ελλάδα. Στο κάτω-κάτω της γραφής. Έχετε δει ότι έχουν διαλυθεί όλα γύρω σας. Όλα. Δεν υπάρχει κάποιο κόμμα, δεν υπάρχει καμιά πολιτική, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει μόνο μια ασυδοσία άναρχων νόμων, άναρχων φόρων, ιδιωτικών εταιριών που διαλύει το έθνος, γενοκτονεί τους Έλληνες και σκοτώνει την πατρόα ουσία, το ελάνιο έθνος και κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. Αν αυτό δεν το έχετε αντιληφθεί, τότε εγώ ζω σε άλλο κόσμο. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να καταλάβετε ότι αυτοί δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν. Εσάς περιμένουν να κάνουν. Και το μόνο που μένει είναι να επιτεθούμε. Με νόηση, με νομιμότητα. Έχετε τα πάντα στα χέρια σας. Επιτεθείτε. Με δράσεις. Να ανοίξετε τα γραφεία. Ενημερώστε τον κόσμο. Παντού. Πηγαίνετε στα σπίτια του. Χτυπήστε τις πόρτες του. Και δεν χτυπάτε. Χτυπήστε τις πόρτες του. Δώστε του τον πλούτο. Ιδιαίτερα τώρα, στο μεγάλο γεγονός, όπως έχω πει. Ανοίξτε 500 γραφεία. Ένα γραφείο να ανοίξει το κάθε γραφείο. Θα πάμε στα 500. 500 και βάλε. Εκεί θα εκτελέσουμε το λεγόμενο χρηματόγραφο. Το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο από το νόμισμα. Σε άλλο ηχητικό θα είμαι πολύ αποκαλυπτικός. Πώς βγαίνουν και πώς θα γίνει. Δεν είναι όμως η ώρα. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι πρέπει να κατανοήσετε όλοι και να δώσετε και στους άλλους να κατανοήσουν. Όχι να τους πείτε. Άλλο λέω και άλλο τον κάνω να κατανοήσει. Έχει σημασία να καταλάβετε ότι η ρητορική έχει εξαφανιστεί εδώ και χιλιάδες χρόνια. Η ρητορική δεν είναι να λες ηλικιώτες και βλακίες στον κόσμο. Είναι να παράγεις μια γελιότητα την οποία να τη λες στον κόσμο όπως σύμφωνα σήμερα γίνεται. Η ρητορική δεν είναι να αγορεύει ο δικηγόρος κάτι το οποίο δεν το γνωρίζει. Η ρητορική είναι ολυμπίο άθλημα. Η ρητορική είναι να αποτυπώσεις με τον πιο ευκρινέστατο τρόπο την αλήθεια και να την αποτυπώσεις καλά ώστε να την κατανοήσει ο κάθε Έλληνας. Αυτή είναι η ρητορική. Σήμερα γεννιόνται οι ρήτορες και εσείς είστε η κάστα, μα το θέλετε, που θα γεννηθούν οι καινούργοι ρήτορες, όπου οι επόμενοι θα είναι καλύτεροι. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να μεταδώσετε την αλήθεια με τον πιο ευκρινέστατο κατανοητό τρόπο ώστε να την καταλάβει και όχι να την αποπάρει ούτε να την αποδεχτεί λόγω ανάγκης, αλλά και αυτό ακόμα και λόγω ανάγκης. Τι μας πειράζει, πόσοι από εσάς ήρθατε γιατί υπήρχε οικονομικό όφελος και καλά κάνατε δηλαδή. Εφόσον υπάρχει δυνατότητα, γιατί να μην το κάνετε. Ναι, αλλά μπαίνοντας σε μια τέτοια διαδικασία, σιγά σιγά αντιληφθήκατε την ελάνια κοσμοθέαση, τις αλήθειες της ελάνιας, τα ιερά κείμενα, τις άλλες αλήθειες. Δεν έχει σημασία αν ο άνθρωπος θα έρθει να ξεχρεώσει ή αν θα έρθει γιατί έχει πολύ ανάγκη. Δεν μπορούμε να τον παρεξηγήσουμε. Εσείς μαζεύετε από ό,τι ακούω και γενικά όπως είναι το πνεύμα σας, το πολεμικό. Ναι, αυτός έρχεται για τα λεφτά, αυτός έρχεται για τη θέση. Ποιες θέσεις, ρε φίλοι? Έχετε καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει 1.000.000 θέσεις, 1.000.000 θέσεις, οι οποίες είναι σε όλο τον πλανήτη. 1.000.000 θέσεις, κυρίαρχες κυβερνητικές θέσεις. 1.000.000. Κυβερνητικές υπό την έννοια ότι θα δουλεύουν σε κρατικές υπηρεσίες, όπου θα είναι σε όλο τον πλανήτη και αυτό που θα αναπτυχθεί σαν Ελλήνων πολιτεία, αν μη τι άλλο, η κρατική μηχανή θα έχει πάνω από 1.000.000 κυρίαρχες θέσεις. Και οι χιλιάδες θέσεις, εκατομμύρια θέσεις, όπου θα είναι σε μια τεράστια ανάπτυξη με όλο αυτό τον πλούτο. Άρα μην ψάχνετε για θέση. Από τώρα δεν μπορείτε να βρείτε τη θέση σας. Γιατί οι θέσεις θα ανοιχτούν. Θα δημιουργηθούν σήμερα. Δεν υπάρχουν θέσεις δημιουργισμού. Όλες αυτές οι θέσεις είναι ψευτοθέσεις, με καρέκλες σπασμένες, γελίες, χωρίς καμία αναγκαιότητα. Αύριο στην Ελληνική Πολιτεία έχει πολύ συγκεκριμένες θέσεις, που σήμερα δεν τις γνωρίζετε. Σε χιλιάδες πόστα, πραγματικά δημιουργικά, με πραγματικά αξιακό. Άρα, θα πρέπει αυτές να γεμίσουν και θα πρέπει να γεμίσουν με συνέλληνες οι οποίοι είναι για την κατάλληλη θέση. Άρα δεν γίνεται σήμερα να βλέπετε θέσεις τη στιγμή που δεν έχουν δημιουργηθεί. Αν θέλετε, αυτές τις θέσεις σήμερα που υπάρχουν οι καθεστωτικές είναι γελίες. Αυτές οι θέσεις είναι γελίες, είναι λίγες και όλοι είναι σκλάβοι
κάποιον μεγαλύτερο θέσεο, που αυτές δεν σου κάνουν σαν πολίτη. Σε μια άπειρη γραφειοκρατία, σε μια γελιότητα που ξεχνάς και το πόσο άνθρωπος είσαι σε αυτές τις θέσεις. Είσαι απλά ένας σκλάβος που κάνεις του προϊστάμενου σου τα χατήρια ή του συνδικαλιστή σου. Κάτι που χάνεις οτιδήποτε ανθρώπινο και οποιαδήποτε αξία και τιμή που μπορείς να έχεις σαν άνθρωπος. Άρα, κακώς ψάχνετε για θέσεις. Θα τη βρείτε τη θέση σας. Θα έχει τόσες πολλές που πραγματικά θα διαλέξεις. Άρα πρέπει εσύ να διαλέξεις τη θέση. Όχι να σε διαλέξει η θέση. Ούτε εγώ θα πρέπει ή κάποιος ο οποίος θα είναι επιτελικός να βάλει το φίλο του γιατί θέλει τη θέση. Πάρ' την καρέκλα και δώσ' τη σπίτι να κάθεται. Πρέπει να καταλάβετε λοιπόν ότι θα βρείτε τη θέση σας. Και για να βρεις τη θέση σου πρέπει να εργαστείς στο σκοπό και στο στόχο και θα βρεις τη θέση σου. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να βρεις τη θέση σου στον ίδιο σου τον εαυτό. Σήμερα δεν ξέρεις καν ποιος είσαι, αλλά δεν έχεις θέση. Το οποίο δεν μπορώ να σου υποσχεθώ τίποτα, γιατί δεν είναι δικιά μου. Και κάθε θέση στην Ελλήνων Πολιτεία είναι δικιά σου. Άρα δεν γίνεται να σου υποσχεθώ τη δικιά σου θέση στη στιγμή που σου αξίζει αξιοκρατικά. Πάρ' την, έχω τη δικιά σου. Άρα κακώς υπόσχονται κάποιοι. Και σήμερα όλο αυτό το συνεφόκαμα που βλέπουμε, όλη αυτή την αηδία, τη γενοκτονία και τη διάλυση του έθνους μας και του κοινωνικού αλλά και του κρατικού εις του όλων των υπηρεσιών και των δημόσιων υπηρεσιών είναι από όλους φέτια και από ανθρώπους οι οποίοι δεν πρέπει να είναι σε αυτές τις θέσεις, αλλά είναι. Θα μπορούσαν να είναι κάπου αλλού και να αποδίδουν καλύτερα. Πώς σου φαίνεται το γεγονός να υπάρχουν γιατροί χωρίς πτυχία και να σε χειρουργούνε? Δεν σ' αρέσει. Μετά πώς θες εσύ να κάνεις τον χειρουργό? Γιατί είμαστε φιλαράκια. 50.000 πτυχία. Ψεύτηκα. Και άλλα 50.000 από κάτι χώρες, Γουατεμάλα, Μοζαμβίκη, Γιαχαμπίμπι, Ταμπτούμ. Για πάρ' το. Τράβα για εγχειρήσεις. Δεν τώρα κάτσε κάτω σε βάλει κανένα εγχειρήσουλα. Ή να σου δώσει χάπια ή φάρμακα. Ή να σου κάνει το εμβόλιο. Ή να σου κάνει το οτιδήποτε. Ή να σε ξεγεννήσει. Και μην πάω σε αυτόν τον κλάδο, υπάρχουν χιλιάδες κλάδοι. Άντε να σου φτιάξει το σπίτι. Να πέσει, να σε γκρεμίσει, να φτιάξει. Χιλιάδες πράγματα. Είδες που δεν σ' αρέσει. Είδες που τελικά είναι όλα στραβά. Και είπαμε να τα φτιάξουμε. Αλλά τελικά ζητάς το ίδιο. Οι θέσεις είναι δικές σας, τις οποίες θα τις πάρετε αξιοκρατικά με το σπαθί σας και με την αξία σας. Όπως και στη θέση, τη θέση σας στην Ελλήνων Πολιτεία ως πολεμιστής, ως αγωνιστής, ως άξιο μυαλό, ως δίκαιος συναγωνιστής και συνέλληνας, στη δίνει ο κόσμος. Στη δίνει οι ίδιοι σου οι συνέλληνες. Δεν μπορώ να στη δώσω εγώ. Για φανταστείτε αύριο να πάρω ένα και του πω, αυτό το βλέπετε, ναι, είναι ο Βαγγέλας. Λοιπόν, ο Βαγγέλας είναι γαμό τα παιδιά και από εδώ και πέρα είναι ο καλύτερος συνέγινας. Δεν θα γυρίσετε να λιδωρήσετε. Τι λέει μωρέ αυτός? Από πού το Βαγγέλας είναι? Δεν τον ξέρει κανείς τον Βαγγέλα. Πού είναι ο γονός του Βαγγέλα? Βλέπετε ότι αυτά δεν περνάνε. Όλα αυτά πρέπει να τα ξεχάσετε και πρέπει να πάρετε την αξία σας και πρέπει να πάρετε τη δικιά σας τιμή, θα την αναζητήσετε και θα σας τη δώσουν οι συνέλληνες. Εάν δεν σας τη δώσουν οι συνέλληνες, δεν μπορώ να σας τη δώσω εγώ ποτέ. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να σας τη δώσω ποτέ. Θα σας τη δώσουν οι συνέλληνες. Και αυτή είναι και η φιλοτιμία και διαβάσετε την αρχή της φιλοτιμίας. Άρα όποιος θέλει τιμή, θα πρέπει να την πάρει από τους συνέλληνες. Εγώ αυτή τη στιγμή δίνω μεγάλη τιμή και άπειρο σεβασμό στους συνέλληνες μου και τους λέω, μη χάνετε άλλο χρόνο. Παλικάρια μου. Επιτεθείτε στο καθεστώς όλοι σας. Επιτεθείτε συνέγινε στο καθεστώς, περιμένει το καθεστώς να δούνε τι θα κάνετε, τι θα κάνουμε. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι μόνο επίθεση. Ανοίγουμε γραφεία, ενημερώνουμε τον κόσμο και όσο μεγαλώνουμε και όταν αυτό μεγαλώσει και φτάσει στα 500 δεν θα σου σπάει κανένας κανένα γραφείο και θα σε προστατεύουν. Οι αστυνόμοι θα σε προστατεύουν οι δικαστικοί και θα έχουν κάτσει άλλη σούζα. Αυτό για να γίνει πρέπει να περάσετε το μετέχνιο. Όλοι τα δυνατά σας, όλες τις επάλξεις. Δυνατά μέχρι το τέλος. Κάντε αυτό, είναι η μόνη συνταγή. Αυτοί περιμένουν να δούνε πότε θα επιτεθούμε. Η επίθεσή μας θα είναι να ενημερώσουμε τον κόσμο. Να ενημερώσουμε, να συσπυρώσουμε, να ενώσουμε τα αδέρφια μας. Στο στόχο, στο σκοπό, με τον πλούτο. Ελάτε τον κόσμο να ξεχρεώσει. Τι μας πειράζει, αφού και τον κόσμο τα έχουμε. Ελάτε να ξεχρεώσει ο κόσμος. Βάλτε τον μέσα να ξεχρεώσει τον κόσμο. Βέβαια. Και μαζί με αυτά θα καταλάβει.
Ποιοι το ξεχρέωσαν οι Έλληνες? Ποιοι είναι οι Έλληνες? Ναι, ποιοι ήταν η κοσμοθέαση? Ποιοι είναι οι δικοί μας? Ποιοι είναι οι προγονείς μας? Ποιοι είναι και ποιοι θα είναι οι απογονείς μας? Και εκεί θα επιλέξουμε αν τους απογονούς μας θέλουμε να είναι σπέρματα του Αβραάμ, σπέρματα του Βούδα, σπέρματα του κάθε δογματισμένου ιερατείου ή της πατρόας ουσίας όπου και ανήκουμε. Με όλες τις αποδείξεις και τα στοιχεία βέβαια. Εμείς θα μιλάμε με αποδείξεις, αυτοί θα μιλάνε με λιβανιστήρια. Οι αποδείξεις και τα στοιχεία μιλάνε. Στις επόμενες ηχητικές, στα επόμενα ηχητικά θα έρθουν άλλα πράγματα. Και θα καταλάβετε χιλιάδες άλλα πράγματα. Και αυτό θα πρέπει να ανεβαίνει. Γι' αυτό και θέλω τη γνώση που παίρνετε και όποιος την έχει να τη μεταδίδει, να γράφει. Να γράφει και να αναλύει και να μεταδίδει. Χωρίς να φεύγει από το σκοπό και από την ουσία, αν το θέλετε, του ίδιου του γεγονότος, αλλά και της ίδιας της αλήθειας. Μένει και περιγράφει. Και ανοίγει τον κύκλο γεωμετρικά. Δεν ανοίγει τον κύκλο και δεν ξέρει που τον πάει. Άρα όσο ανοίγεις το θέμα γεωμετρικά, κάθε μέρα θα σου δίνει καινούργια πράγματα και θα ανοίγει γεωμετρικά. Έτσι έχεις δικαίωμα να ανοίξεις όσο θέλεις να περιγράψεις και να αναλύσεις χιλιάδες πράγματα. Βεβαίως μένοντας περιμετρικά και κυκλικά, στη βάση και στην ουσία που ξεκινήσεις. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Μέχρι το τέλος. Όλοι εσάς περιμένουν. Το καθεστώς περιμένει εσάς. Το αν θα κάνει εκλογές το καθεστώς. Και το τι θα κάνει εξαρτάται από εσάς. Τους συνέλληνες. Όλους τους πολεμιστές μου. Όλους τους ελάνιους αδερφούς μου. Μέχρι το τέλος. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.